20 από τα 51 σε κάθε Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάποιες εκεί ανακοινώσεις από την από το ΣΥΣΚΑΠ και από την ΕΚΑΣΠ. Με αποτέλεσμα να έχουμε την διακοπή των αγώνων για τους αλληλούς τουλάχιστον. Τη Δευτέρα ο Σύνδεσμος Δοτών έχει έκτακτη γενική συνέλευση για να δουν τι θα κάνουν. Μιχάλη, είσαι κοντά μας. Μισό λεπτό να φέρω εδώ. Το δικό που είμαστε live και να κάνουμε. Είναι μια τουλάχιστον να μένει δίπλα. Μιχάλη, το τσάτ που έχουμε κάνει στο site, το έχω διαβάσει, ήταν χαμός. Ήταν ημέρες, ήταν ιδέα. Την άποψή σου, το ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας εδώ. Την άποψή σου η οποία μεταφέρεται live. Και την Ελλάδα ξέρω. Φίλε Σταύρο, πριν πω την άποψή μου για όλα αυτά που ρωτάς, πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια που κάνεις, για την ανάδειξη όχι μόνο του τοπικού μπάσκετ, αλλά την ανάδειξη όλων των ομάδων της Κρήτης σε τουρκικά επίπεδα. Και ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό που έχει προκύψει τώρα τελευταία, αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Με μεγάλη μας λύπη, οι διαιτητές είδαμε την απάντηση της ενώσεως όσον αφορά την στάση. Ναι, βέβαια, εσύ όμως νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ θα πρέπει να πρωτοστατούσε η Ένωση σε θέματα βιοπραγίας εναντίον όχι των διαιτητών, αλλά οπουδήποτε σε πόρους αθλητικούς. Καταδίκασε βέβαια η Ένωση που καταδίκασε. Σαφέστατα δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, όμως το ότι ο σύνδεσμος έφτασε σε ένα σημείο για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός μας, για να ενημερωθεί ο κόσμος, σταματάμε για μία εβδομάδα τα πρωταθλήματα, βγάλαμε την ανακοίνωση που θα στείλουμε στον εισαγγελέα Ηρακλείου τόσο τις βιοπραγίες που έγιναν εναντίον των διαιτητών, όσο και τις απόπειρες βιοπραγίες εναντίον των διαιτητών, θα έχουν πλέον να κάνουν με τον νόμο. Αυτό το σκοπό λοιπόν ήταν να ενημερωθούν οι φύλαχοι για το τι θα συμβαίνει από εδώ και πέρα, εάν κάποιος τολμήσει να βιοπραγίσει ή να έχει απόπειρα βιοπραγίες εναντίον των διαιτητών. Με λίπα λοιπόν είδαμε ότι η Ένωση δεν το στηρίξει όπως το θέλαμε, με απλό καταδικασμό των γεγονότων. Μιχάλη, κάποιοι λένε ότι επειδή η δημοσιοποίηση, η ΕΚΑΣΠΗ, την απόφαση παρακομπής των δύο διαιτητών στο ένα παιχνίδι του κέντρου της ΕΚΑΣΠΗ για να δουν εάν πρέπει να τιμωρηθούν οι όχι διαιτητές, κοινοποίησε λοιπόν στο κέντρο της ΟΠ. Αυτό εντός αγωγικών εκνεύρισε το σύνδεσμό σας και λένε κάποιοι ότι γι' αυτό προχωρήσατε και στην αποχή από το κέντρο. Σας απαντάω λοιπόν με πραγματικά ειλικρίνεια και με όσο καλύτερη διάθεση μπορώ ότι ναι, έπεσε σε ένα πτέσμα η Ένωση, όμως αφήστατα δεν ήταν ο λόγος αυτός που τις ανασχετήσαμε και δεν κατεβαίνουμε στα πρωτοθλήματα. Η Ένωση βέβαια, Μιχάλη, η οποία για να πάρει την απόφαση αυτή την μέρα του Συμβουλίου μίλησε με τον Κόνιαρη και με τον Ωσυντον Τσιβέ, με τον Κόνιαρη όμως μίλησε, τον Κόσο Λουτσό και είπε ο Κόνιαρης να δημοσιοποιηθεί στην Γέννη της Ωσυντον. Είναι ατυχής η ενέργεια και μόνο της ενώσεως ότι ενημέρωσε ή πήρε την άποψη της ΕΟΚ για ένα γεγονός πρωτόγνωρο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι να καλάνε τους διαιτητές σε απολογία, χωρίς έκθεση, χωρίς παρατήρηση, χωρίς κάτι να έχει σημειωθεί στο φύλλο αγώνα τους. Για μένα καλά έκανε, βέβαια και τους κάλεσε σε απολογία, αν και θα έπρεπε να τους καλέσει για περαιτέρω διευκρινήσεις, όχι για απολογία. Το ότι είναι πρωτόγνωρο όμως... Δεν υπήρχε καν λόγος όμως να ενημερώσει την ΕΟΚ για την παραπομπή του σε απολογία. Εάν τους τιμωρήσει, ναι, είναι υποχρεωμένοι και το λέω και εγώ, είναι σωστό την τιμωρία τους να την παραπέμπει στην ΚΕΔΕΟΚ και να τιμωρηθούν και στα δικά πτωθήματα. Μα πρώτοι είμαστε εμείς που πραγματικά με τον εσωτερικό κανονισμό μας τιμωρούμε τους διαιτητές όπου πρέπει και από εκεί πέρα έχουν συνέπειες τόσο στις ατομικές και σε δικά πτωθήματα. Παθοδικά το έχει συνέπειες δεύτερα. Υπάρχει περίπτωση η ΕΚΑΣ λέει και λέμε όλοι ότι πάμε πίσω από τα ρήματα στον Πολωμό ότι μπορεί να πούμε εκτός ημερομηνιών, να ξεκάσει τα ρήματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί από αυτό το λογικό και για τα γενικές μέρες δεν μπορώ να ξέρω τα πίσω της μέρας, αλλά μας πρέπει να το πούμε το έχει συνεχιστεί. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο μοναδικός λόγος ο οποίος ο σύνδεσμος απέχει τα πρωταθλήματα όπως έδωσε και στην ανακοίνωση είναι για να ενημερωθεί ο φύλαχος κόσμος ότι υπάρχουν βιοπραγίες και απόπειρα βιοπραγίων εναντίον των διαιτητών και ότι εάν η Ένωση δεν μπορεί να καταστήλει τη βία ή δεν έχει διάθεση να το κάνει θα το κάνει ο σύνδεσμος.
Αυτή είναι η πρόθεση του συνδέσμου. Νομίζω ότι ενημερώθηκε όλος ο κόσμος. Όχι, δεν νομίζω πως θα συνεχίσουμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στα τοπικά πρωταθλήματα. Άλλωστε, σε τηλεφωνική επαφή που ήρθα τόσο με τον πρόεδρο της Ενώσεως όσο και με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθέως, τον κύριο Τσακρόνη, του είπα ότι όλα αυτά τα πρωταθλήματα μπορούν να συζητηθούν είτε Τετάρτες είτε Δευτέρες. Είπα, ναι, μα επειδή μιλάω με ονόματα, εγώ είπα του κυρίου Δασκαλάκη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ορίσετε όσους αγώνες θέλετε την Τετάρτη. Μπορεί και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με, με τους ορισμούς και τα γήπεδα, όμως προέχει πραγματικά η καταστολή της βίας που πάει να εξαποδεί σιγά σιγά και στον χώρο της Καλαθοσφαίρισης εδώ στην Κρήτη. Αυτό προέχει και τίποτε παραπάνω. Κάποιοι κατηγορούν τον σύνδεσμο ότι εκμεταλλεύεται την ισχύ του από τους άνθρωπους ότι είναι από πιο οργανωμένους συνδέσμους στην Ελλάδα, το 10 των παραγωγών ερχόμενοι. Το παίζει, μιλάμε τώρα ανοιχτά, το παίζει κώρυκος και ξεσηκώνει τους διευθυντές για να δημιουργήσει έτσι ένα πρόβλημα και επίσης λένε, κατηγορούν τους διευθυντές, ότι είναι οι μόνοι που πληρώνονται, δηλαδή θεωρούν κάποιοι ότι τα 6 ευρώ, τα 8 ευρώ, τα 10 ευρώ ανά χρόνο είναι λεφτά και είναι αποθέσεις ισχύως διευθυντές κτλ. Αυτό που έχω να πω ότι με την κρίση που έχουμε, καλό όποιον θέλει πραγματικά να έρθει να πάρει τα 6, τα 8 ή τα 10 ευρώ, πηγαίνοντα και διαθέτοντα 6 ώρες για να πάει στη Γεράπητα στις Θείες στα Χανιά να παίξει, να έρθει να γίνει καινούριο μέλος και εγώ προσωπικά θα το κάνω. Εγώ θα το έκανα τα γύρισμα σε κοινάρια για να ακολουθήσω πρώτη διευθυνσία. Έχουμε την εντύπωση και ευελπιστώ ότι λαμβάνω σε αυτό ότι κάποιοι από τους παράγοντες που πραγματικά για πρώτη φορά στα χρονικά βάζουν χρήματα για να πληρωθούν μετακινήσεις και οι ελάχιστες πληρωμές των διαιτητών, νομίζουν ότι οι διαιτητές είναι και υποχείριά τους. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να θυμηθούν, και μάλλον το έχουν ξεχάσει, ότι η Ένωση χρωστάει στους διαιτητές για τα πρωταθλήματα αυτών των ομάδων 38.000 ευρώ. 38.000 ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Σημασία για τους διαιτητές. Μα δεν έχει σημασία παλιό ή νέο συμβούλιο. Κάθε 4 χρόνια με δημοκρατικές διαδικασίες γίνονται κάποιες εκλογές και αναλαμβάνει ΚΑΣ. Δεν αλλάζει η επωνυμία της ΚΑΣ. Δεν είναι εταίρεια και πρέπει να συνειδητοποιήσουν πάρα πολύ καλά οι υπεύθυνοι της Ενώσεως αυτό. Σε αλληλογραφία που είχαμε υποσχεθήκαν ότι με το πρώτο κονδύλιο που θα έρθει από την ΕΟΠ, όπως με διαβεβαίωσε ο κ. Σαγκρόνης, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, περίπου μέσα Απρίλιο-Μάρτιο, δεν ξέρω πότε ακριβώς, ένα από τα πρώτα κονδύλια που είναι θα είναι να σβήσουμε κάποια από τα παλαιά χρέη των διαιτητών. Χρήματα τα οποία τα έχουν βάλει από τις τσέπη τους και από τα 38.000 έχει 18.000 και βενζίνες. Βενζίνες με τιμές που δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς είναι. Η πρόθεση για να κλείσουμε του συνδέσμου είναι η καταστολή της βίας. Ατυχώς κάποιοι ξέραμαν αυτή την αποχή μας για μία εβδομάδα, δεν είναι και τόσο τραγικό για μία εβδομάδα, και έβαλαν διάφορα πραγματάκια. Όσον αφορά για τα τσάτ, δεν μπαίνω σε καμία περίπτωση να μπω στη διαδικασία να διαβάζω κάποια τσάτ και πολύ περισσότερο δε όταν είναι ανώνυμα. Κάει ο Περσάκης ο Βαγγέλης, πόλος ιεράδευνας, Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΣ, έκανε την πρόταση να κατέβουν σε εκλογές ΕΚΑΣ και να αλλάξουν το έργο. Και όπως συνηθισμό, ότι είναι μόνο διευθύνσεις, είναι έπαιρνες μάχες, είναι ένας άνθρωπος του τους Κρήτης, σαν εγώ επαγγελματικό επίπεδο, ξέρεις, είσαι από δευτεροφόρο για Ελλάδα και δεν θα τράξει μια ιδέα. Ναι, πραγματικά είχαμε μία τέτοια συζήτηση σε ένα από τα δέλτα σίγμα της Ενώσεως που συζητήσαμε για προβλήματα του χώρου. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο Βαγγέλη του Πλευσάκη και στην ομάδα της Γεράπετρας, διότι έμαθα ότι πραγματικά ένας πατέρας ο οποίος δημιουργούσε προβλήματα και στην ομάδα με απόπειρα βιοβραγγές εναντίον διαιτητών κλπ. Του έδωσε και τον πατέρα και τον παίκτη και τους 30 λεπτό σώματος. Τώρα για το άλλο, έχω υπηρετήσει τον χρόνο, έχω υπηρετήσει συγγνώμη τον χώρο σαν διευθυντής 25 ολόκληρα συναυτά έτη. Εκτός από τα 25 έτη αυτά έχω παίξει και μια χρόνια μπάσκετ στο Αργαλοχώρι. Έχω τη διέση και έχω τη διάθεση πραγματικά να συνεισφέρω στην καλαθοσφαίριση είτε από τον χώρο της, είτε από τον χώρο του συνδέσμου, είτε από τον χώρο της Ομοσπονδίας που μου έχει γίνει πρόταση και από εκεί, εννοώ την Ομοσπονδία Διεθνών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, είτε από κάποια επιτροπή, θα το χαιρετώ αρκετά σοβαρά και είτε στην Ομοσπονδία είτε στην Ένωση, δεν το ξέρω αυτό, εάν υπάρχει ένα καλό
πακέτο ανθρώπων με διάθεση να προσφέρουν, όχι σωματιακά όμως, όχι ο καθένας παράγοντας για το σωματείο του, αλλά συλλογικά για τον χώρο της καλαμποσφαίρησης και δεν της κριτικής καλαμποσφαίρησης. Ναι, γιατί όλοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτό είναι, κάναμε την κίνηση σήμερα. Κάναμε την κίνηση και κύραμε με καλή πώς πρέπει στη διευθυνσία σήμερα, παρόλο που ότι δεν είναι γνωστές διευθυντές, είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι, είχα την εντύπωση λόγω της αποχής των διευθυντών ότι θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Το μεγάλο αρνητικό είναι ότι δεν είχε κόσμο και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν νομίζω ότι όλοι πήγαν για καρναβάλι. Δεν χρήζει καν κριτική στη διευθυνσία σήμερα. Όσο ο Τσούνας, όσο και ο Παναγιώτης ο Διαμαντής, μαζί με τον Βασίλη, μαζί με τον Μίκα τον Βασίλη, νομίζω ότι έχουν περάσει και θα συνεχίσουν να περνάνε εντελώς απαρατήρητοι. Ο κύριος Μαγκανάς, δεν ξέρω, έκατσε στην άκρη της. Τον έβαλα στην άκρη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι ο Ανδρέας είναι ένας μαθουσάρας της κριτικής διαιτησίας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά μας. Είναι ένας άνθρωπος που συγκονίζει την Εθνική Επιτροπή Διαιτησίας. Μόνο καλά λόγια έχω να πει για τον Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κάναμε την κίνηση. Και ελπίζω αύριο να υπάρξει μια λύση. Θα είμαι και εγώ εδώ πέρα. Θα είμαι και εγώ εδώ πέρα. Θα γυρνάω την στιγμή. Θα έρθω από την κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε στείλει στην Ένωση πρόσκληση επίσημη για να παραστεί η Γενική Συνέλευση του Συνέδρου 7 η ώρα το απόγευμα για να λύσουμε πραγματικά τις μικροπαραξηγήσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Καλή συνέχεια.